Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά βλέπετε ότι το γραφείο αυτό έχει καθημερινά, πέραν των προγραμματισμένων ραντεβού και των επισκέψεων και των δράσεων, και έκτακτα καθημερινά, και δεν μπορούμε φυσικά να αρνηθούμε στους πολίτες που έρχονται εδώ από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη να μην συζητήσουμε μαζί τους συναδέλφους προέδρους, και αυτό ήταν και ο λόγος της καθυστέρησής μας. Λοιπόν, είναι αρκετές μέρες τώρα που έχετε λάβει γνώση ότι εν όψη της τελευταίας περίοδου της πρώτης θητείας μας είπαμε να ανασυντάξουμε και να αναδιοργανώσουμε την διοικητική και την δομή της Δημοτικής Αρχής, ούτως ώστε να πετύχουμε όσο γίνεται περισσότερα δυνατά αποτελέσματα. Και θα το ξεκαθαρίσω αυτό, αυτό δεν είναι προεκλογικό, όπως συνήθως λέγεται ότι κάνει κανείς μια αναδιάρθρωση, βλέπετε αποφεύγω τον όρο ανασχηματισμό, έχει να κάνει με την υλοποίηση των δράσεων, των έργων που έχουμε δουλέψει όλοι μαζί εδώ και 4 χρόνια να δρομολογήσουμε, να προγραμματίσουμε, να δημοπρατήσουμε και να έχουμε το καλύτερο δυνατό και επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ναι μεν, μπορεί σε 4 μήνες κοντά να είναι οι δημοτικές ή αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορεί να έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες ανθυποψηφίων για δημάρχους, μπορεί να έχουν γίνει συγκεντρώσεις και εγώ έχω ήδη μιλήσει με υποψήφιους δημάρχους, όμως εμάς ο στόχος μας σε αυτήν εδώ την περίοδο δεν είναι ο προεκλογικός. Εμείς έχουμε την ευθύνη ενός δήμου, ενός νησιού, ενός κράτους, μιας οντότητας κράτους. Το λέω πάντα γιατί η Ρόδος έχει το 1/3 της γεωγραφικής επικράτειας της Μάλτας και η Μάλτα είναι κράτος. Σημαίνει λοιπόν κατ' επέκταση ότι έχουμε την ευθύνη αυτή, και την συνέστηση της ευθύνης την είχαμε από όταν αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε το Δήμο το 2014, την είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας και ανεξάρτητα από τα προβλήματα, τα εμπόδια, τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να μας καταλογήσει ότι δεν προσπαθήσαμε, δεν το παλέψαμε, δεν δουλέψαμε όλοι μαζί ατέλειωτες ώρες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της τακτικής και λέγοντας και πάλι και κραδένοντας τη λίστα με τα προγραμματισμένα και δημοπρατημένα και προς εκτέλεση έργα, καθώς και τις δράσεις που έχουν να κάνουν τις ανθρωποκεντρικές με τον άνθρωπο, είπαμε λοιπόν να ζητήσω, όπως ξέρετε, πριν από τα Χριστούγεννα, ποιοι από τους συναδέλφους έχουν κάποια εμπόδια, κάποιες δυσκολίες, κάποια προσωπικά θέματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την τελική ευθεία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του αιτήματος, η μεν συνάδελφος αντιδήμαρχος, η κυρία Ξεπαπαδάκη, είχε δηλώσει ήδη το προσωπικό της κόλλημα που έχει να κάνει με την μετακίνησή της εκτός Ρόδου σε αυτήν εδώ την χρονική περίοδο, όταν και τα 2 παιδιά της έχουν άλλες υποχρεώσεις εκτός Ρόδου, και ήρθε και δήλωσε το προσωπικό της κόλλημα, χωρίς βέβαια, και το διευκρινίζω, να απέχει από τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής, χωρίς να απέχει από τον κοινό αγώνα. Άλλωστε η ίδια παραμένει αμυστή, το διευκρινίζω αυτό, αμυστή ως πρόεδρος της ΑΝΔΟ και έχει καθημερινή επικοινωνία με τον διευθυντή της ΑΝΔΟ, που όπως ξέρετε και εκεί πλέον είναι στη φάση υλοποίησης του προγράμματος Leader με πάρα πολλές δράσεις και τα πάνε, μάλιστα αναφέρομαι και στην ΑΝΔΟ, πάρα πολύ καλά. Η μία λοιπόν ήταν η δήλωση της συναδέλφου για αυτήν τουλάχιστον τη χρονική περίοδο, ότι δεν μπορούσε από κοντά να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αντιδημάρχου, και η άλλη ήταν η δήλωση ανεξαρτητοποίησης και παραίτησης του συναδέλφου του κυρίου, συναδέλφου Δημοτικού Συμβούλου του κυρίου Τσίκη.
Δεν σχολιάζω, δεν σχολίασα από ό,τι ξέρετε. Μια φράση θα πω, η παραίτηση εννοείται ότι έγινε αποδεκτή. Ο καθένας κρίνεται από τα έργα του και καλύτερα θα τα πω από την αντιστοιχία λόγων και έργων. Θα κριθεί λοιπόν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, έγραψε και αυτό στη δική του ιστορία. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αναδιάρθρωσης, ανακατανομής των αρμοδιοτήτων, σήμερα 31 του μήνα εκδόθηκε η απόφαση δική μου που μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε αντιδημάρχους για τις δύο αυτές θέσεις και ταυτόχρονα διατηρώνται τις αρμοδιότητες τους συνάδελφοι οι οποίοι είχαν τα υπεύθυνα πόστα που μέχρι τώρα δούλευαν, γίνονται και κάποιες ανακατατάξεις, αναδιαρθρώσεις των αρμοδιοτήτων στα πλαίσια των εντεταλμένων συμβούλων, δημοτικών συμβούλων. Για να μην θα την έχετε την απόφαση βέβαια σε πλήρη ανάπτυξη και γραπτά, αλλά θα πω εγώ ενδεικτικά τώρα, δεν θα διαβάσω όλη την απόφαση, ο συνάδελφος ο Σάββας ο Διακοσταματίου μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος οικονομικών προσόδων Προμηθειών επιφορτίζεται και από σήμερα και των αρμοδιοτήτων της διοίκησης και του ληξιαρχείου. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το γνώριζε, είχε υπηρετήσει ως αντιδήμαρχος της διοίκησης, που σημαίνει ότι έχει και την ευθύνη πέραν των οικονομικών και των διοικητικών που εδρεύουν στο Δημαρχιακό Μέγαρο και διευκολύνουν κάπως και την δική του τη λειτουργία. Είναι πρόσθετες αρμοδιότητες, ωστόσο ο Σάββας έχει διατελέσει δήμαρχος, έχει διατελέσει επί καποδιστριακών και επί καλλικρατικών δήμων, καλλικρατικών ως αντιδήμαρχος, καποδιστριακών και ως δήμαρχος και ως αντιδήμαρχος παλαιότερα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περί αυτού καμία έτσι σκέψη ότι δεν θα διεκπεραιώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του αυτές. Άλλωστε, σε πολλούς δήμους η διεύθυνση διοικητικού και οικονομικού είναι, θα έλεγα, ενιαία. Από τις υπόλοιπες, ο Μιχάλης ο Παλαιολόγος παραμένει στις ίδιες αρμοδιότητες, ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Πόκιας στις ίδιες αρμοδιότητες που είχαν, ο συνάδελφος ο Χατζιωάννου Ελευθέριος στις ίδιες, η συνάδελφος η Άννα Ιζωάννου στις ίδιες, η κυρία Χρημαστινού στις ίδιες, η κυρία Χατζηλαζάρου στις ίδιες αρμοδιότητες, ο συνάδελφος ο Πάλλας ο Αγαπητός στις ίδιες αρμοδιότητες που είχε, ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κοροναίος τώρα, εκτός από τα διεύθυνση την ευθύνη ως αντιδήμαρχος προσχολικής αγωγής παιδείας και διαβίου μάθησης, αναλαμβάνει και την ευθύνη του συντονισμού των θεμάτων αρμοδιοτήτων των γραφείων συντήρησης υποδομών πρασίνου καθημερινότητας γραφείων διοικητικών στην Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Αναλαμβάνει δηλαδή τα πρόσθετα καθήκοντα και την ευθύνη να συντονίζει τις υπηρεσίες σε συνεργασία, το διευκρινίζω αυτό, απόλυτη και αγαστή τόσο με την Πρόεδρο όσο και με τα λοιπά μέλη του Τοπικού Συμβουλίου. Μια υστέρηση εκεί έρχεται να μπει στη θέση της και στη σειρά της με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Κοροναίο. Ακολούθως, ο συνάδελφος ο Σάββας ο Καλαθενός που ήταν μέχρι τώρα εντεταλμένος στα θέματα της προαγωγής δημόσιας υγείας, κρατώντας αυτή την αρμοδιότητα του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας που είχε ως εντεταλμένος, καθώς και την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών ιατρίων, αναλαμβάνει επιπρόσθετα την ευθύνη της διεύθυνσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των ΚΕΠ, και επιπλέον μία πρόσθετη αρμοδιότητα, αυτό που κατά καιρούς ακούγεται και το έχουμε εφαρμόσει, το δικαίωμα, άλλοι το λένε, της ακρόασης, της ανταπόκρισης των αιτημάτων των πολιτών. Είναι μια
αρμοδιότητα που μπορεί να την έχει ο καθένας της μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του, αναφέρομαι ο κάθε αντιδήμαρχος, πολύ περισσότερο το γραφείο του Δημάρχου, αρκεί να σας πω, μέσα στον απολογισμό που θα γίνει τον επόμενο μήνα, θα δείτε ότι από το γραφείο του Δημάρχου εξυπηρετήθηκαν, όχι απλώς πέρασαν, εξυπηρετήθηκαν 2.932 συμπολίτες μας. Τα τηλέφωνα μπορεί να είναι 10.000, οι διερχόμενοι μπορεί να είναι 15, αλλά αναφέρομαι στον αριθμό αυτό που έγινε μόνο από το γραφείο. Αυτή λοιπόν την ευθύνη και για αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς εννοείται ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να μην μπορούν να διεκπεραιώσουν ή να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε αιτήματα των πολιτών με το μέχρι τώρα ισχύο σύστημα, αλλά θα έλεγα και πλέον οργανωμένα συστηματικά θα την έχει και θα την αναλάβει ως αντιδήμαρχος πλέον ο συνάδελφος ο Σάββας ο Καλαθενός. Και τέλος, ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Ψηλάκης που μέχρι τώρα είχε ως εντεταλμένος την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των παραλιών, την επίβλεψη, το θέματα των ναυαγοσωστών, τα θέματα που έχουν να κάνουν γενικά με το σύνολο του παραλιακού μετόπου, αλλά και των θαλασσίων, γενικά δηλαδή στα θέματα αυτά που και ως μέλος του Λιμενικού Ταμείου είχε την αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, θα την έχει με την ευθύνη του Αντιδημάρχου, επιπρόσθετα όμως θα αναλάβει και τα καθήκοντα του συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής εννοείται των θεμάτων και αρμοδιοτήτων, όπως ο κύριος Κοροναίος στην Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού, θα έχει την Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας στα θέματα της επίβλεψης, της ευθύνης, της συντήρησης υποδομών, πρασίνου, καθημερινότητας, των διοικητικών θεμάτων, εξυπηρέτησης του πολίτη στα όρια της Δημοτικής Ενότητας της Καλλιθέας. Τώρα, κάνοντας ένα σχόλιο, γιατί ξέρετε, είχα ξεκινήσει και είπα ότι οι θεματικές είναι οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων. Το είπα και στην προηγούμενη τοποθέτηση. Η μέχρι τώρα εμπειρία, και είναι σωστό να βελτιώνεις όποια θέση έχεις, απέδειξε ότι στις δημοτικές ενότητες και ειδικά όχι μόνο σε αυτές που έχουν μία κοινότητα, όπως η Αλισσός ή λιγότερες, στον Δημοτική Ενότητα της Καλλιθέας που είναι Κοσκινού, Καλλιθιές και Ψύνθος, αλλά και στις άλλες ενότητες που είναι 10 για παράδειγμα κοινότητες, χρειάζονται οπωσδήποτε τον συντονισμό από ένα υπεύθυνο αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο όπως είχαμε πριν, για να μπορέσει να αξιοποιεί στον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα μέσα, τα μηχανικά, αλλά πάνω απ' όλα τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή τις δομές των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά συνεχίζω να έχουμε ο συνάδελφος Γιώργος Κακούλης που παραμένει στις ίδιες αρμοδιότητες που έχει πέραν της ευθύνης που έχει της Προεδρίας της ΔΕΡΒΑΕ, με την ιδιότητα πλέον του εντεταλμένου όπως την είχε, της Διεύθυνσης Πολοδομίας, των Πολοδομικών Εφαρμογών, της Εποπτείας των Θεμάτων Τήρησης της Πρώην Δημοτικής Αστυνομίας αναφορά με τους κανονιστικές διατάξεις κτλ. Που είχε στην Μεσαιωνική Πόλη και στην Νέα Αγορά. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Καρατζιάς πέραν τις αρμοδιότητες που είχε και έχει ως Αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ήταν ταυτόχρονα ο συνεπίκουρος ο δικός μου στα θέματα της αυτεπιστασίας, της συντήρησης των υποδομών, των θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας της Ρόδου. Είναι γνωστό και εσείς το ξέρετε από τις διάφορες εκπομπές σας, συνεντεύξεις και χθες ακόμα άκουγα κάποιες συνεντεύξεις, ότι αυτή την αρμοδιότητα και αυτό τον ρόλο, να πει κανείς, ένας εκ των παλαιότερων συναδέλφων στην αυτοδιοίκηση και το χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα συνεργάζεται ο υπεύθυνος των θεμάτων αυτεπιστασίας της πόλης, π.χ. με τον συνάδελφο που έχει την Ιαλισσό ή τον συνάδελφο που έχει την Καλλιθέα. Είναι αυτονόητο στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του Δήμου ότι αυτή η συνεργασία είναι εκ των όνου κάνευ. Στη συνέχεια, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Σταυρής, που είχε την αρμοδιότητα και ως
αντιπρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ παραμένει, αλλά πέραν της ευθύνης που είχε ως εντεταλμένος σύμβουλος, την ευθύνη με δικαίωμα υπογραφής συνεπικουρώντας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εκεί στην Τροχαίο Υλικό και Μηχανημάτων, και είναι γνωστό το έργο που έχει παραχθεί εκεί, θα πάρει επιπρόσθετα τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών και την ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και Διάβειας, που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος ο οποίος θα έχει την εποπτεία του Τμήματος Διαφάνειας και Διάβειας. Θα έλεγα περισσότερο ηλεκτρονικά θέματα. Ο συνάδελφος ο Δήμος ο Μουτάφης παραμένει στις αρμοδιότητες που είχε ως εντεταλμένος στην ακίνητη περιουσία. Ομοίως ο Κώστας ο Τρέχας στα θέματα των ροδίων της Διασποράς με την συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Ο συνάδελφος ο Κυριαζής ο Στέφανος πέραν της προεδρίας του ΔΟΠΑΡ έχει και την ευθύνη ως εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στα θέματα του αθλητισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς που υπάγεται στην Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, αλλά σε συνεργασία εννοείται με τον Αντιδήμαρχο της Παιδείας, αλλά ειδικά τον τομέα αυτό τον έχει σε πλήρη, θα έλεγα, ταύτιση με τις αρμοδιότητες που έχει με τις δράσεις του ΔΟΠΑΡ. Και τέλος, στον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Χριστοδούλου, εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, θα επιφορτιστεί με τα πρόσθετα καθήκοντα του συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων που έχουν να κάνουν με το Γραφείο Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου, Καθημερινότητας και Διοικητικών της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών, για να μπορέσει και εκεί, θα έλεγα, προσφέροντας ακόμα περισσότερο χρόνο πέρα από το Λιμενικό Ταμείο στην ευρύτερη περιοχή όπου έχει θητεύσει και ως αντιδήμαρχος, να συντονίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες. Αυτά είναι, θα έλεγα, αυτή είναι η απόφαση, αυτή είναι οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε συνάδελφος από αύριο το πρωί. Το τυπικό σημασία έχει για μας, λέω και πάλι, μπορεί να έχουν ξεκινήσει. Άλλοι θα κρίνουν αν είναι νωρίς ή έγκαιρα οι προεκλογικοί αγώνες άλλων υποψηφίων. Εμάς πρώτη προτεραιότητά μας είναι, έχουμε την ευθύνη διοίκησης του Δήμου αυτού και πρώτη προτεραιότητα πέρα και έξω από τα προεκλογικά είναι η πρώτη προτεραιότητα το πώς θα προχωρήσουν τα έργα που έχουμε δημοπρατήσει, το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα θέματα της καθημερινότητας, το πώς θα προετοιμαστούμε όπως κάθε χρονιά για την επερχόμενη τουριστική περίοδο και όχι μόνο. Και ταυτόχρονα βέβαια δηλώνουμε, επειδή υπάρχουν κάποιες υποψίες, ότι η παράταξη που ξεκίνησε το 2014, συσπηρωμένη, αλλά και με την προσθήκη νέων προσώπων και με το όποιο σύστημα, γιατί αναμένεται πάλι κάποια εξέλιξη στο θέμα του Κλισθένη, θα είναι παρούσα, θα συνεχίσει η παράταξη Ρόδος Δύναμη Πολιτών. Άρεσε φαίνεται το δύναμη και το αντέγραψαν κάποιοι, αλλά η δύναμη δική μας προέρχεται από τους πολίτες. Δεν προέρχεται από πουθενά αλλού. Η Ρόδος Δύναμη Πολιτών λοιπόν και θα έχει την ευθύνη της διοίκησης με τα στελέχη της του Δήμου την δημοτική αυτή περίοδο και θα είναι παρούσα δυναμικά στις επόμενες και επερχόμενες δημοτικές εκλογές και με τις δυνάμεις των στελεχών που υπηρετούν σήμερα και με τις δυνάμεις στελεχών που αποτελούσαν μέλη της παράταξης αλλά για το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ευνόησε να είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο εκλεγμένα μέλη της Δημοτικής Αρχής και βέβαια θα είναι και όπως σας είπα με πλαισιωμένοι και με νέους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την πρόθεση, τη διάθεση να προσφέρουν για αυτό εδώ τον τόπο. Το μοναδικό κριτήριο για μας είναι η προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς αναμετριόμαστε με πολιτικές, με θέσεις, με επιχειρήματα, αλλά πάνω απ' όλα με έργα, με πράξεις και όχι με γενικά, αόριστα και θα έλεγα σχέδια τα οποία δεν
συγκεκριμενοποιούνται. Θα μπορούσα να σχολιάσω πολλά, επειδή ξέρω τις ερωτήσεις σας. Θα μείνω μόνο σε δύο θέματα. Η άποψη δική μου, την ξέρετε, ότι θεωρώ ότι είναι καλό για τον τόπο να υπάρχουν υποψηφιότητες, που σημαίνει να ενδιαφέρονται είτε υποψήφιοι δήμαρχοι είτε υποψήφιοι σύμβουλοι για αυτό τον τόπο. Είναι η υγιής λειτουργία της δημοκρατίας. Περιμένω με χαρά να ακούσω τις θέσεις, τις προτάσεις, περιμένουμε όλοι τις θέσεις, τις προτάσεις, τις απόψεις, τους σχεδιασμούς όλων των υποψηφίων. Ταυτόχρονα είμαι έτοιμος να ενημερώσω τον κάθε υποψήφιο για την μέχρι τώρα λειτουργία της παρούσας Δημοτικής Αρχής, όχι μόνο με ενημέρωση αυτή που γίνονται με τις καθημερινές επαφές και μέσω ημών, και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά γι' αυτό. Άλλωστε, ξέρετε ότι είχα την περασμένη εβδομάδα, είχα μια πολύ γόνιμη συνεργασία επί 2 ώρες με τον κύριο Δημήτρη Κρητικό και στελέχη που φέρονται ότι θα είναι μαζί του υποψήφιοι. Και όταν τους ενημέρωσα για το τι έχει γίνει αυτήν εδώ την περίοδο στον Δήμο και τι έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί, εισέπραξα και την ικανοποίηση και την ευαρέσκειά τους και φυσικά το πνεύμα συνεργασίας. Με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας θα ακολουθηθεί και θα προσφέρομαι να συνεργαστώ και με οποιονδήποτε άλλο μου το ζητήσει. Για παράδειγμα, χθες έλαβα την επιστολή του συναδέλφου του Στράτου του Καρίκη, που ζητάει κοινές συναντήσεις και παρουσίες σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Όχι μόνο δεν θα το αρνιόμουν, αλλά αυτό εμείς το κάνουμε καθημερινά, θα έλεγα. Δηλαδή, ο κάθε αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος όποτε μπορεί, εννοείται και δεν θα αρνηθώ μια τέτοια συνάντηση με άλλους υποψηφίους για να κάνω συζήτηση όπου δει και όποτε δει. Απλώς ζητώ από αυτούς την κατανόηση ότι ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι έχουν και την ευθύνη και της διοίκησης ατέλειωτες ώρες δουλειάς, γιατί χρειάζονται αυτές οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς, και με τα χαρά σε οποιαδήποτε παρουσία μου αυτό που έκανα μέχρι τώρα να βρεθώ να είναι όχι και ένας και δύο και τρεις ανθυποψήφιοι να συζητήσουμε μπροστά στο, μαζί με τους συμπολίτες μας οπουδήποτε. Ανεξάρτητα βέβαια από αυτό, θα πω και το ότι υποχρεωτικά και εκ του νόμου, τέλος του επόμενου μήνα, ανάλογα πώς θα προκύψουν οι ημερομηνίες, θα πρέπει να γίνει η δημόσια πρόεδρα συνεδρίαση, η επιβεβλημένη απολογιστική, όπου εκεί και παρουσία όλων των Δημοτικών Συμβούλων που θα κληθούν, εννοείται, σαν συνεδρίαση, και παρουσία όλων των κοινωνικών, παραγωγικών, τάξεων, φορέων, εκπροσώπων, αλλά και συμπολιτών μας, θα γίνει ο απολογισμός του μέχρι τώρα έργου. Θα ήταν χαρά μου να παρίστανται υποψήφιοι συνάδελφοι, δήμαρχοι, είτε είναι εκλεγμένοι τώρα ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, είτε και μη εκλεγμένοι, να είναι παρόντες, να ενημερωθούν ακόμα περισσότερο για την πορεία αυτής της Δημοτικής Αρχής. Δεν θέλω να σχολιάσω, εκτός και αν ερωτηθώ από σας κάτι, γιατί ξέρετε, εγώ δεν αποφεύγω ποτέ και καμία ερώτηση και καμία απάντηση. Και θέλω να την πάρετε αυτήν την απάντηση. Είπα, καταρχήν, να πω το πρώτο. Δεν θα μπω στην διαδικασία να σχολιάσω εγώ αντιπαραθέσεις άλλων συναδέλφων μεταξύ τους. Ο καθένας έχει την θέση του και την άποψή του. Σχετικά όμως με το δεύτερο ερώτημα, είπα ότι δεν κάνω σχόλιο για κάποιες εχμές, για κάποιες δηλώσεις που ουσιαστικά φωτογραφίζουν την παρούσα Δημοτική Αρχή ή ευθέως με ανακρίβειες, με αναλήθειες, με αστοχίες, θίγουν την παρούσα Δημοτική Αρχή. Εάν ασχοληθώ ή αν ασχοληθεί η παράταξή μας, μπορούμε να αποδομήσουμε λέξη προς λέξη την ομιλία. Να την αποδομήσουμε λέξη προς λέξη. Τους δε υπαινιγμούς, δεν είμαστε παιδάκια, τους αντιλαμβανόμαστε. Εγώ λοιπόν προσωπικά δεν υπήρξα ποτέ τροχονόμος συμφερόντων, αλλά δεν έχω ανάγκη
να εξυπηρετήσω ποτέ συμφέροντα. Διάβια, διαφάνεια, συνεργασία και από αυτόν που εξτόμησε αυτή τη λέξη έχω εισπράξει πάρα πολλούς επένους κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα συνεργασίας μας. Καλό είναι λοιπόν να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Όσον αφορά τα άλλα θέματα, ο σημερινός Δήμαρχος και οι συνεργάτες του έχουν αποδείξει ότι μπορούν να μιλούν και με τον Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Πρόεδρο της Κίνας όταν ήμουν αντιπεριφερειάρχης έγινε αυτό και με τον απλό λαό και με τις κοινωνικές ευπαθείς ομάδες στα ΚΑΠΗ, γενικά στις αίθουσες του Δήμου που ανακάλυψαν πρόσφατα κάποιοι και φυσικά και στα καφενεία και φυσικά και στα χωριά. Ένας δήμαρχος του νησιού της Ρόδου πρέπει να πηγαίνει παντού. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί μερικοί μπορεί να ανακάλυψαν τώρα τα πανηγύρια από την ημερομηνία του Αγίου Παντελεήμονος και μετά, για πρώτη φορά ίσως στη ζωή τους. Όμως παρόλα αυτά τα επισκέφτηκαν και συνέχισαν να τα επισκέπτονται. Άρα λοιπόν, για να πας τα πανηγύρια πρέπει να ξέρεις και πού βρίσκονται τα χωριά και πού γίνονται τα πανηγύρια. Αλλά δεν είναι τα πανηγύρια, είναι η παράδοση, είναι η ιστορία μας. Είναι πολύ καλύτερο να πηγαίνεις στον απλό κόσμο εκεί ακριβώς που ζει, που διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να έχουμε τους ίδιους ρόλους. Όμως λέω και πάλι, μπορεί να πηγαίνει στα πανηγύρια, αλλά μαζί με τον φίλο, τον αγαπητό που αναφέρθηκε σε αυτό και λέω σταματώ εδώ, δεν θέλω να σχολιάσω, θα σχολιαστεί όταν πρέπει, στην ώρα του. Κάθε πράγμα θα σχολιάζεται στην ώρα του. Δεν θέλω να ανοίξω τώρα προεκλογικές. Είμαι ανοιχτός για συνεργασίες. Θα πω λοιπόν ότι μαζί με τον ίδιο κύριο που αναφέρθηκε σε αυτό, είχαμε επισκεφτεί 7 υπουργούς μέσα στην καγκελαρία στο Βερολίνο. Μαζί. Και έπαιρνα τον λόγο πριν από αυτό. Άρα μπορώ να χαίρομαι και να υπερηφανεύομαι ότι μπορώ και στα χωριά, μπορώ και στα καφενεία, μπορώ και στα σαλόνια, μπορώ και στα αλόνια, όπως είπατε, αγαπητή κυρία Πετρίδη. Λοιπόν, σταματώ εδώ, να πω και ένα τελευταίο, να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, να μην προσβάλλουμε, τουλάχιστον να μην προσβάλλουμε καλεσμένους μας. Όταν καλείς κάποιον να σε ακολουθήσει, δεν τον προσβάλλεις ή μπορεί να προσβάλλεις και ίδιους συνεργάτες, όπως σχολίασαν κάποιοι. Όταν έχεις συνεργάτες που έχουν διατελέσει δήμαρχοι, προφανώς τους χαρακτηρίζεις ως τροχονόμους. Έτσι δεν είναι? Και το τελευταίο για να το κλείσω εδώ, πρέπει να μάθει κανείς και τις αρμοδιότητες. Δεν μπορεί να προσάψει κανείς στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή ότι για να πάει κανείς από τη Ρόδο στο αεροδρόμιο χρειάζεται μία ώρα, όταν ξέρει ότι είναι όχι δημοτικό έργο, αλλά περιφερειακό. Δεύτερον, όταν ξέρει και έχει ενημερωθεί ότι ο σημερινός Δήμαρχος εδώ και 4 χρόνια παινοβγαίνει από το Υπουργείο Υποδομών για να δρομολογήσει το μεγαλύτερο έργο που χρειάζεται η Ρόδος. Και αυτό το μεγαλύτερο έργο που χρειάζεται η Ρόδος όσον αφορά τις υποδομές και τα συγκοινωνιακά είναι η νέα είσοδος από το αεροδρόμιο μέχρι το λιμάνι που διέρχεται πάνω από το νοσοκομείο. Λέω και πάλι, με παρασύρατε, είπα να σταματήσω εδώ. Να ξέρετε ένα πράγμα. Εμείς υπηρετούμε μια αυτοδιοίκηση, η οποία αυτοδιοίκηση είναι ένα ζωντανό κύτταρο διεκδίκησης δημιουργίας, αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, αλλά πάνω απ' όλα δημοκρατία. Σεβόμαστε την αντίθετη άποψη του όποιου υποψηφίου, δεν μπαίνουμε στην διαδικασία, αλλά να μην θεωρήσουν την ευγένειά μας και τον πολιτισμό μας ως αδυναμία. Να μην θεωρηθεί η ευγένεια και ο πολιτισμός μας ως αδυναμία. Με αυτά τα λόγια, να καλωσορίσω τους νέους αντιδημάρχους και εντεταλμένους στα νέα τους καθήκοντα, να τους ευχηθώ καλή δύναμη. Αυτό ήταν το ζητούμενο σήμερα, αλλά με παρασύρατε να κάνω σχόλια. Λέω και πάλι, θα έρθει η ώρα που θα απαντιέται το κάθε τι στην ώρα τους και από τον ομιλούντα, αλλά και από την ίδια την παράταξη. Η Δευτέρα, Τρίτη, θα έχουμε
και καθημερινά υπηρεσιακά θέματα. Όπως τώρα, Μιχάλη, να το ανακοινώσουμε. Να ανακοινώσω λοιπόν σήμερα στο περιθώριο της συνέντευξης και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και τα μέλη και τις υπηρεσίες, γιατί πληροφορήθηκα ότι η πρώτη φάση της, το οποίο παρακολουθούσαμε στενά και στο Υπουργείο, της διαδικασίας της ηλεκτρονικής δημοπράτησης έργου που έχει την πρώτη φάση του ξυλοπεζόδρομου, ολοκληρώθηκε χθες, αναδείχθηκε εργολάβος, θα εκδοθεί αύριο το σχετικό δελτίο τύπου με τα παραστατικά. Ένα-ένα λοιπόν τα έργα ξεδιπλώνονται. Μιχάλη, καλορίζικο και αυτό και συγχαρητήρια, και αν δεν χρειαστεί αύριο, την επόμενη εβδομάδα θα έχω μια πλήρη ενημέρωση πάντα στο έργο και στην δουλειά της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Αν χρειάζεται βέβαια να απαντούμε και σε κάποια θέματα που θα θέλουν ή θα βάζουν άλλοι υποψήφοι, εννοείται ότι δεν θα αφήνουμε